Στη συνέχεια, καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάββα. Λοιπόν, για πείτε, κύριε Υπουργέ, θα έχουμε εξελίξεις πριν από τα Χριστούγεννα για τον κατώτατο μισθό? Σας ακούγαμε και το πρωί που είπατε ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα βγει το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό. Τα συμφωνούν δηλαδή οι συντεχνίες, οι κοινωνικοί εταίροι μαζί σας? Τα βρήκαν μεταξύ τους? Να επισημάνω πρώτα, κυρία Σάββα, σε συνέχεια και του προηγούμενου ρεπορτάζ, ναι, ότι συχνά μιλούμε όλοι για τις κοινωνικές ανισότητες, για τη σημασία της κοινωνικής συνοχής και την έσταση που πρέπει να αποδίδεται στις στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές. Να πω ότι το κάτω μέρος στις ανισότητες είναι αυτό που αποτελείται από τους εργαζόμενους που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, από τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, και μέσα από την θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού, όπως έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι προστατεύονται και μέσα από την όποια ανάπτυξη του ύψους του κατώτατου μισθού θα επωφεληθούν περίπου 20 με 25.000 εργαζόμενοι, μάλιστα, οι οποίοι είναι οι πιο χαμηλόμισθοι από όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στη χώρα μας. Είναι δηλαδή αυτοί δηλαδή που παίρνουν τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα, κύριε Υπουργέ? Μάλιστα. Δηλαδή από τις περίπου 550.000 των εργαζομένων στη χώρα μας που καταβάλουν κοινωνικές, ναι, ασφαλίσεις, αυτοί που θα επωφεληθούν από την όποια αύξηση του κατώτατου μισθού είναι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν πιο χαμηλούς μισθούς από όλους τους υπόλοιπους, μάλιστα, και ανέρχονται σε περίπου 20. Λοιπόν, μιλήσατε για αύξηση του κατώτατου μισθού. Πόση θα είναι τελικά αυτή η αύξηση, έχετε καταλήξει? Να πω ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, διαπιστώνεται ότι παρά τις διαφορετικές αναλύσεις που γίνονται από τους κοινωνικούς εταίρους, ναι, διαπιστώνεται επίσης ότι υπάρχει μια κατανόηση σε έναν μεγάλο βαθμό σε σχέση με το ότι αναμένεται κάποια αύξηση του ύψους του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές οι εκτιμήσεις που γίνονται για το ύψος, για την έκταση της αύξησης η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή, ναι, από τις εργοδοτικές οργανώσεις που αντιλαμβάνομαι ότι προτιμούν να είναι μικρότεροι. Εσείς για πόση αύξηση μιλάτε, κύριε Υπουργέ? Γιατί ποσοστό μιλάτε αύξησης? Έλεγα ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προτιμούν η αύξηση να είναι μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι αποδέχονται οι εργοδοτικές οργανώσεις. Πείτε το ποσοστό για να καταλάβουμε κι εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι θα αντισταθώ στον πειρασμό και δεν θα ανακοινώσω τις προθέσεις μας προτού ολοκληρωθεί. Καλά, δώστε μας κάτι, κύριε Υπουργέ, αφού μας τα είπατε όλα. Πείτε μας, πόσο θα κυμαίνεται, θα είναι της τάξης του 5% ας πούμε? Να σας πω ότι η αύξηση και το περιεχόμενο του διατάγματος συνολικότερα θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Παρόλο που στο μεσοδιάστημα επιδιώκουμε να καταλήξουμε μια συνενετική και κοινά αποδεκτή προσέγγιση. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, καθότι η συμφωνία δεν αποτελεί προϋπόθεση, μάλιστα, για να εκδοθεί νέο διάταγμα. Ωραία. Η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις και ο στόχος μας είναι πριν από τις διακοπές, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, αυτές να ανακοινωθούν, καθότι θα ισχύσουν από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Να πω όμως επίσης, ναι, κυρία Σάββα, ότι οι αποφάσεις μας θα ληφθούν με τρόπο ισορροπημένο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της κοινωνίας, όσο και τις δυνατότητες της οικονομίας, μέσα από την κοινωνικο-οικονομική υπευθυνότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις αποφάσεις μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συνοψίζοντας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση έχει
και μέσω εσάς, έχει στο μυαλό της το ποσοστό της αύξησης των κατώτατων μισθών, το έχει θέσει ενώπιον των κοινωνικών εταίρων, υπάρχει πάντα αυτή η διαφορά μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων συντεχνιών που εκπροσωπούν αυτούς τους δύο, αλλά μας λέτε ξεκάθαρα πως εάν δεν προκύψει μια συνενετική συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, η κυβέρνηση θα προχωρήσει με αυτό που έχει στο μυαλό της. Αυτό να, που... διευκρινίσω, ναι. Να διευκρινίσω ναι. Ότι ως κυβέρνηση δεν έχουμε αποθετηθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με το ακριβές ύψος του κατώτατου μισθού που εισηγούμαστε, αλλά επιδιώκουμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους να καθορίσουμε ένα συνενετικό πλαίσιο, κάποια όρια, μέσα στα οποία θα κινηθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, όχι μόνο για τον ερχόμενο Ιανουάριο, αλλά και για την επόμενη πενταετία, επειδή η δική μας κυβέρνηση θα εκδώσει συνολικά κατά τη διάρκεια της θητείας της 3 διατάγματα για την... για το ύψος του κατώτατου μισθού για τις σχετικές ρυθμίσεις. Οπότε η επιδίωξη μας είναι να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση σε σχέση με τον τρόπο και το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα γίνονται αυτές οι αναθεωρήσεις. Κύριε Υπουργέ, δεν έχει σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά μου στέλνει ένας τηλεθεατής και οφείλω να ρωτήσω ότι έχει γίνει κάποιο επεισόδιο σήμερα έξω από το νέο Υπουργείο, κύριε Υπουργέ. Επιτέθηκα φραστικά σε υπαλλήλους του Υπουργείου. Γνωρίζετε κάτι εσείς, είναι κάτι σοβαρό? Γιατί είναι μήνυμα από τηλεθεατή και οφείλω να το ρωτήσω. Δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεστε. Να σας πω ότι παρόλο που εξακολουθώ να είμαι εγκατεστημένος στο ιστορικό κτίριο του Υπουργείου Συγκύρωνος μέχρι να ολοκληρωθεί η μετακόμιση των στελεχών του Υπουργείου, πέρασα το πρωί από το Υπουργείο Εργασίας στο νέο κτίριο όπου στεγάζεται. Δεν διάφορα κάτι τέτοιο, αλλά επειδή βρισκόμουν στο στρατόπεδο, στο Μαθιάτη για να... να το ψάξετε, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι και μήνυμα τηλεθεατή. Ίσως ήταν εκεί. Επιστρέφω στο Υπουργείο και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη Παναγιώτου.